Κυρία Μπάρμπα, χθες έγιναν μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί ο λαός δεν πρέπει να συνηθίσει αυτή την κανονικότητα, να το πω έτσι, με χιλιάδες νεκρούς στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. 26.000 είναι οι νεκροί από το 2014 στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Είναι απαράδεκτο. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Καθαρά πολιτικό το ζήτημα. Είναι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υλοποιούνται από όλα τα κόμματα στη χώρα μας και έχουν οδηγήσει πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες στον υγρό τάφο της Μεσογείου και του Αιγαίου. Πάρθηκαν όλα τα μέτρα για να μην υπάρξει αυτό το ναυάγιο στην περιοχή? Τα ερωτήματα είναι πολλά. Αν πάρθηκαν όλα τα μέτρα, αν έγκαιρα θα μπορούσαν να επέμβουν για να μπορέσουν να σώσουν τον κόσμο, είναι ερωτήματα που δεν τα έχουμε μόνο εμείς. Μιλάτε τώρα για την περίσταση, τώρα για το ναυάγιο αυτό. Για τώρα, για αυτό. Για αυτό το, γιατί είχε ένα υπερφορτωμένο αλλιευτικό, υπερφορτωμένο, που κινδύνευε ο επιβάτες μέσα στη θάλασσα και δεν μπορεί ένα τέτοιο σαπιοκάραβο να συνεχίζει την πορεία του για προς το θάνατο. Το ξέρανε αυτό. Το ξέρανε. Δεν θα έπρεπε να παρέμβουν, να επέμβουν. Γιατί δεν επέμβηκαν? Αυτοί οι κανονισμοί που λένε της θάλασσας ότι θα πρέπει να μας ζητήσουν βοήθεια και μετά να παρέμβουμε, είναι στον αέρα. Πάντως, εγώ φίλο, για τη χάρη του διαλόγου, να πούμε ότι χθες και σήμερα, βέβαια, σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος του λιμενικού είπε ότι η μεγάλη μας ανησυχία ήταν ότι αν και παρά τα πρωτόκολλα που δεν μας επέτρεπαν να επέμβουμε εκεί, ότι αν κάναμε μια προσπάθεια, ο πανικός που θα δημιουργείται θα ήταν το αποτέλεσμα τελικά ένα ναυάγιο, το οποίο σίγουρα θα έβαφε με αίμα τα χέρια του λιμενικού. Και εγώ ακούω διαφόρους ναυάρχους που έχουν μεγάλη πείρα, που λέει ότι αν πηγαίναν ναυαγωστικά δεξιά και αριστερά δεν θα υπήρχε κανένα κίνδυνο. Υπήρχαν πολλά μέτρα λοιπόν που θα μπορούσαν να πάρθουν έτσι ώστε να εγκλιτώσουν 568 ζωές που είναι κάτω στον πάτο, πέρα από τους 78 που βγάλαν έξω νεκρούς. Μιλάμε τώρα για 648-650 ανθρώπους οι οποίοι είναι νεκροί από αυτό το πολύχρονο δυστύχημα. Δεν θα πάρουμε ποτέ, αλλά σίγουρα λοιπόν, ο αριθμός είναι μεγάλος. Το ότι είναι 750 άνθρωποι δεν αμφισβητείται αυτό. Ήδη οι υπόλοιποι μετανάστες λένε ότι τόσοι ήταν στα μπάρια, τα κλειδωμένοι, τα γυναικόπαιδα. Η ουσία λοιπόν είναι ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή που πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει, αν θέλετε, το Δουβλίνο 2. Πρέπει να αλλάξει η δήλωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Και θα πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ να φροντίσει να γίνεται μέσα στην ίδια την Τουρκία, εκεί να δίνεται το άσυλο, επιτροπές ασύλου που θα δίνουν τα χαρτιά και να φεύγουν οι πρόσφυγες για τις χώρες προορισμού τους. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ η συνθήκη της Γενέβης να καταργείται. Τα δικαιώματα των προσφύγων να καταργούνται. Αυτό είναι απαράδεκτο, αυτό είναι αντιδραστικό, αυτό είναι απάνθρωπο και οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Πάντως, κρατώ ότι και εσείς αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρέπει να αναζητηθεί περισσότερο το τι έχει συμβεί. Πρέπει να διερευνηθεί. Πρέπει να διερευνηθεί. Επί της πιάσης της συζήτησης προκύπτει ότι υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Το απόλυμα του Σπύραξη. Υπάρχουν πολλά θολά σημεία για το αν πράγματι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει για το συγκεκριμένο ναυάγιο. Και από την άλλη, θα πει κάποιο: εμείς είμαστε εδώ και τα λέμε, οι άλλοι είναι άλλωστε εδώ και τα λένε, και οι άλλοι ήταν εκεί στο πεδίο και έπρεπε να κάνουν μια διαχείριση. Είναι γεγονός ότι το επιχειρησιακό κέντρο του Υπουργείου Ναυτιλίας έχει όλα αυτά τα βασικά σημεία, όλη την εικόνα από το ίδιο το πλοίο και πολύ πριν γίνει το ναυάγιο. Και πρέπει να διερευνηθούν όλα αυτά τα βασικά σημεία, αν πράγματι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Να σωθούν ζωές στη θάλασσα. Και όταν κινδυνεύει κάποια ζωή στη θάλασσα, παίρνεις μέτρα. Απ' την άλλη, συγγνώμη τώρα, κύριε Κατσότη, υπάρχει περίπτωση να αμφισβητήσουμε ότι κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να αποφύγει την εκατόμβη και πλέον, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα δράμα, δηλαδή δεν είναι ασύλληπτο πράγμα. Ότι δεν θα κάνει τα πάντα για να το αποφύγει. Λέω ότι έπρεπε να κάνουν τα πάντα, παν κινητοποίηση, για να αποφευθεί αυτή η εκατόμβη των νεκρών. Αυτό λέμε εμείς. Και πρέπει να διερευνηθεί το ζήτημα αν πράγματι έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και γιατί δεν έγιναν. Το γιατί δεν έγιναν είναι πάλι μια άλλη συζήτηση που θα πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το θέμα και θα πρέπει να δούμε και η δικαιοσύνη και τα πορίσματα που θα οδηγήσουν. Πάντως, θέλω να καταλήξουμε αυτό. Είναι γεγονός ότι αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται στο μεταναστευτικό είναι αυτή που τροφοδοτεί
τους διακινητές, τους δουλέμπορους και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Σίγουρα δεν τους ανακόφτει πάντως αν τους τροφοδοτεί. Μα θα συνεχίσει. Και δυστυχώς η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνεται χειρότερη όσο ο λαός δεν παλεύει ενάντια σε αυτή την αντιδραστική πολιτική για το μεταναστευτικό που οδηγεί σε αυτό το πράγμα. Κύριε Μπάρμπα, τα δύσκολα είναι μπροστά στο λαό μας. Πέρα από τα επιτόκια τα οποία αυξάνονται, όπως είπατε, και μιλάμε για 3 με 4 δόσεις παραπάνω που πρέπει να πληρώσουν οι δανειολήπτες το χρόνο, και καταλαβαίνετε ότι αυτό τι σημαίνει, είναι καθοδόν προς το κόκκινα δάνεια, τέλος πάντων, τα οποία θα έχουμε επιπλέον το επόμενο διάστημα. Έχουμε ήδη 700.000 πληστηριασμοί για το 2023. 700.000 οικογένειες κινδυνεύουν να βγουν στην αστεγία. Δεν είναι και 700.000 σπίτια οικίες, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Μεταξύ αυτών πολλά πρώτες κατοικίες. Λοιπόν, υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Το 30% του λαού μας ζει στα όρια της φτώχειας. Το 80% του μισθού πηγαίνει για ενίκιο και τρόφιμα. Το 80%. Οι οικογένειες βλέπετε ότι έχουν μειώσει έως και 55% τα ατρόφιμα, την κατανάλωση τροφίμων. 65% άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση, αυτή λέγεται δημοσιονομική πειθαρχία, με μισθούς οι οποίοι είναι του 2011. Yes. Αυτή είναι η μισθή. Και ο μέσος μισθός ακόμα χειρότερα. Άρα λοιπόν εδώ, επειδή όλα τα κόμματα το προηγούμενο διάστημα, όλα τα κόμματα το προηγούμενο διάστημα εφάρμοσαν αυτή τη σκληρή πολιτική των μνημονίων, και με αποτέλεσμα να καταργήσουν την ελεύθερη διαπραγμάτευση της λογικής συμβάσης, να καταργήσουν τη δυνατότητα των εργαζομένων να διεκδικούν αύξηση στο μισθό τους. Αυτό κάνανε όλα τα κόμματα. Γι' αυτό λοιπόν στις εκλογές χρειάζεται ο κόσμος μια πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση που θα σταθεί απέναντι, εμπόδιο, να δυσκολέψει αυτή τη δημοσιονομική πειθαρχία που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στόματα.